Εγώ το θέλω να είναι με τζάγκουαρ, να είναι με γραβάτα, να είναι με υπερπολιτελή συνοδεία, να έχει το υπερπολιτελέ στο γραφείο, το σεβασμό, αλλά να μην κλέβει. Αυτό, έτσι το θέλω. Και να είναι εκείνο που είναι. Ωραία. Πρέπει να κάνει. Να δίνουν λύσεις οι προτάσεις και μην κοιτάνε μόνο την καρέκλα. Αυτό είναι, μην κοιτάνε μόνο την καρέκλα. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να είναι μια χώρα γερόντων, καλός ή κακός η Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και τα νέα τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν. Και αυτοί που δεν μπορούν να σπουδάσουν για λόγους οικονομικούς, δεν μπορούν να βρουν και αυτοί μια δουλίτσα. Αυτός που θα είναι ο καλύτερος, που θα φροντίζει για τα έργα της πόλης, για τον κόσμο, για τα αδέσποτα σκυλάκια που κυκλοφορούν και όλη τη νύχτα φωνάζουν γιατί είναι νηστικά. Να αφουγκράζεται τα προβλήματά του, να πηγαίνει σε περιοχές υποβαθμισμένες, γιατί αυτό είναι το παράπονο αυτών των περιοχών. Δεν περνάει ποτέ ο δήμαρχος και να προσέξει τις εκδηλώσεις όπως έχουν οι άλλες πόλεις, το θέατρο, όπως είναι στη Δράμα η Ονειρούπολη. Του ανθρώπου που θα νοιάζεται καταρχήν για τους πολίτες, για τα προβλήματα που σίγουρα υπάρχουν στην πόλη, δική μας την πόλη, και να μπορεί να έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα, βέβαια και τα μέσα, να λύσει αυτά τα προβλήματα. Αυτός που θα σκύψει στα προβλήματα αυτά και θα προσπαθήσει να τα λύσει, θα πρέπει να αποκτήσει και τη συμπάθεια όλων, όχι μόνο την συμπάθεια και την ψήφο όλων των Σεραίων, για να λυθούν προβλήματα της πόλης. Που όσοι διαβιούμε εδώ, τα εντοπίζουμε και τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Να φροντίζει την πόλη, να φροντίζει τους δημότες. Γενικά, ένας δήμαρχος ο οποίος θα ενδιαφέρεται για την πόλη. Και όχι ο μόνος λόγος που θα εκλεγεί είναι να ταυτοποιηθούν μερικοί και να παίρνει ένα μισθό τον οποίο δεν τον είχε ως τώρα. Ζωηρό και να κάνει εργασίες. Τίποτα άλλο. Να δείξει ότι κάνει έργο, έτσι. Να κάνει έργο, γιατί είναι μη λένε άλλα και άλλα να φτιάχνει. Κάθε μέρα να κάνει μια βόλτα και στις συνοικίες πεζεί. Όχι με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, γιατί θα δει ορισμένα πράγματα τα οποία ίσως δεν βλέπουν οι αρμόδιοι και ας τα δει αυτός. Να φυγάζει τον κόσμο. Να πλησιάζει συνεχώς τον κόσμο και να μπαίνει και πολύ στα καφενεία και να ρωτάει τη γνώμη τους.